Κύριε Κουτσούμπε, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω και χαίρομαι που βρίσκομαι στο πάνελ με τη συντοπίτησά μου, τη Λευκαδίτσα, την Αφροδίτη την Κτενά, με την οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την τέχνη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα τραγικό ζήτημα για την Ελλάδα. Αυτό το ζήτημα φυσικά έχει και μια αντανάκλαση στην πολιτιστική αποκέντρωση και στα φεστιβάλ που οργανώνονται κάθε καλοκαίρι, τα οποία όλο και χειρότερα γίνονται με σκυλάδικα, με πανηγύρια, με πολύ φθηνό έντεχνο ελληνικό, καθόλου κλασική μουσική, καθόλου τζαζ, καθόλου θέατρο, τίποτε. Όλα αυτά έχουν σχέση λοιπόν με το πού πάνε οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πήρα το βήμα να σας πω ότι όντας πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών φέτος για έκτη χρονιά και τελευταία, προσπαθήσαμε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών να κάνουμε κάποιες τομές. Το τμήμα το δικό μας ήταν καθαρά ένα τμήμα μουσικολογίας, το οποίο καλύπτει διάφορες εκφάνσεις της μουσικής, από την αρχαία ελληνική μουσική μέχρι και τη σύγχρονη, την παραδοσιακή, τις μουσικές του κόσμου, την βυζαντινή μουσική, αλλά επίσης και πολλά άλλα θέματα που αφορούν την τζαζ και νέες άλλες μουσικές. Όλα αυτά ήταν σε θεωρητικό επίπεδο, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να μην προτιμούν το τμήμα και εμείς παραλίγο να γίνουμε και εμείς σαν τα τμήματα που είναι σήμερα και δεν έχουν φοιτητές. Παραλίγο. Διότι είχε αλλάξει και το σύστημα των Πανελληνίων το 2018 και για να μπει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών έπρεπε να δώσεις 6 μαθήματα, 4+2, για να μπει όμως στην Κέρκυρα έπρεπε να δώσεις 3. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, είχαμε μία εκροή των φοιτητών μας να πηγαίνουν στην Κέρκυρα και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και πολλοί γονείς θα μας λένε, μα δεν έχουμε χρήματα. Γιατί τα παιδιά μας που είναι καλή μουσική και καλοί φοιτητές να φεύγουν. Κάναμε, λοιπόν, μία μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε τα όργανα από την πίσω πόρτα. Και κάναμε μία συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, έτσι ώστε φοιτητές οι οποίοι είναι δεξιοτέχνες στο όργανό τους, είτε είναι όργανα συμφωνικής ορχήστρας ή πιάνο, αλλά επίσης και στην τζαζ βάλαμε φέτος και στην παραδοσιακή μουσική, να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εσωτερικές εξετάσεις για να πάρουν ειδίκευση στο όργανο και να μπορούν και να είναι και αυτοί στις λίστες των καθηγητών για τα μουσικά σχολεία, το οποίο δεν το είχαν πριν. Το καταφέραμε. Αλλά χρήματα δεν έχουμε. Δηλαδή, μας έδωσε μια ενίσχυση, μπορώ να πω ότι πολύ καλή κίνηση του ΕΚΠΑ, η οποία είναι για 3 χρόνια. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα αναζητήσουμε. Στο Υπουργείο Παιδείας έχουμε βρει κλειστές πόρτες σε ιδιώτες και σε χορηγούς. Αυτό το λέω διότι το τμήμα αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ραγδαία, κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και πολλά συνέδρια και μάλιστα θα μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα. Και έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε στο μέλλον να αναπτύξουμε και την πολιτιστική ζωή της χώρας όσον αφορά την πολιτιστική αποκέντρωση που λέμε, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει κάποιος καλλιτεχνικός διευθυντής σε φεστιβάλ, αλλά να έχει τελειώσει μεταπτυχιακό πολιτιστική διαχείριση και μουσική, τα οποία γίνονται στο τμήμα, και να μην μπαίνει ο κάθε τυχαίος στους Δήμους, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και στις περιφέρειες. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτά τα σκουπίδια, θα έλεγα, τα οποία γίνονται στα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Πρέπει αυτό να αναπτυχθεί. Και δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν άλλο κίνδυνο, ο οποίος αναπτύσσεται σιγά-σιγά, είναι η ίδρυση Σχολής Παραστατικών Τεχνών από το 24ο Πανεπιστήμιο της χώρας, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο χωρίς τη δικιά μας συνένεση, δηλαδή των πανεπιστημιακών, 19 πρόεδροι τμήματων τεχνών της χώρας, γράψαμε ένα γράμμα λέγοντας ότι γιατί δεν μας καλέσετε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η περίφημη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Αυτή γίνεται και κλεισμένων των θυρών, εκεί θα δοθούν πάρα πολλά χρήματα και στην ουσία είναι η αναβάθμιση της Κρατικής Σχολής Χορού, της Λυρικής Σκηνής, του Εθνικού Θεάτρου και στη Θεσσαλονίκη του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Άρα βλέπουμε λοιπόν αυτά πώς θα γίνουν. Μέλη ΔΕΠ χωρίς διδακτορικό. Πού θα βρουν τα χρήματα να τα κάνουν, γιατί δεν ενισχύουν τα δικά μας τμήματα, γιατί το τμήμα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεν μπορεί να έχει μια σχολή παραστατικών και ψηφιακών τεχνών, καθώς έχει 3 πολύ δυνατά επιστημονικά και καλλιτεχνικά τμήματα, που είναι το τμήμα μουσικών σπουδών, το τμήμα θεατρικών σπουδών που ανήκουν στη φιλοσοφική, το τμήμα ψηφιακών τεχνών και κινηματογράφου και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το τμήμα χορού, το οποίο μπορεί να βοηθήσει και το ΤΕΦΑ έχοντας την επιστημονική γνώση σε θέματα εργοφυσιολογίας και βιομηχανικής. Αυτά πρέπει να γίνουν για την Ελλάδα, διότι φεύγουν οι καλοί μας φοιτητές. Έχουμε πολλούς φοιτητές που σπουδάζουν φυσικό και είναι χορευτές.
και φεύγουν πάνω στο εξωτερικό. Είναι βιολόγοι και κάνουν μουσική στο εξωτερικό, όλοι. Γιατί να μην γίνει μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο πολιτισμός και η τέχνη στην Ελλάδα και να γίνει και αυτή η περίφημη πολιτιστική αποκέντρωση. Πρέπει πραγματικά να οργανωθούμε όλοι μαζί. Είμαστε μια ομάδα 19 προέδρων, κύριε Κουτσούμπα, οι οποίοι ήδη έχουμε γράψει πολλά γράμματα στην πολιτεία. Δεν μας έχουν απαντήσει. Μας δέχτηκε μια φορά ο κύριος Ζώρας για να του πούμε όλα αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι θα γίνει αυτή η περίφημη σχολή παραστατικών τεχνών. Θα διατεθούν πάρα πολλά κονδύλια, διότι θα γίνει ένα πανεπιστήμιο από την αρχή με καινούργιες υποδομές και εξοπλισμού και κτηριακές υποδομές. Και σε εμάς δεν δίνουν τίποτα. Άρα λοιπόν, μια και είμαι έκτη χρονιά πρόεδρος, είπα να δράξω την ευκαιρία να τα πω και ότι πρέπει πραγματικά να κάνουμε μια τομή στα θέματα της τέχνης και του πολιτισμού, το οποίο θα είναι αρρωγός σε αυτόν τον αγώνα το οποίο κάνουν οι φοιτητές μας για επιβίωση σε αυτό το χώρο. Πάνω απ' όλα, εκτός από όλα τα ζητήματα, εννοείται μισθοί, δουλειές, περιβάλλον, οικολογία κτλ., χρειάζεται και ο πολιτισμός, είναι πάρα πολύ σημαντικός και έχουμε βαρεθεί να ακούμε σκουπίδια. Σας ευχαριστώ πολύ.